Όχι, το Σταύρο ψάχνω. Δεν είναι εδώ. Δεν γύρισε από την Αθήνα. Έλα μαζί μου. Η έξοδος είναι από εδώ. Μη σε ξαναδώ στο κτήμα μου. Πήγαινε. Σε καλά, τι έπαθες? Όχι, εντάξει. Εντάξει, η αλλαγή του καιρού φταίει. Είσαι σίγουρη? Ναι, ναι. Αυτή η αδερφή μου είναι σκέτη καταστροφή. Αν σε πρόσβαλε, σου ζητώ συγγνώμη. Ούτε το γιο της δεν σέβεται πια. Προσπαθώ να την καταλάβω. Άδικα χάνεις τον χρόνο σου. Έλα. Άλογα είναι η μεγάλη αγάπη του ανιψιού μου. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τόσο πολύ τα άλογα, γίνεται να είναι σκληρός? Όχι. Όμως ο Σταύρος έχει να διευθύνει μια τεράστια επιχείρηση και έμαθε από μικρό παιδί να είναι το αφεντικό. Όσο ήταν ο Άρης, εδώ μοιραζόταν τις δυσκολίες μαζί του. Μετά έμεινε ολομόναχος. Είναι κολλημένος στην Ειρήνη. Ναι. Είναι, και φταίει η Αγγέλα γι' αυτό. Δεν τον βοήθησε να κάνει ένα βήμα, να προχωρήσει, να ξεφύγει. Πριν από 8 χρόνια όλα ήταν μια χαρά. Ύστερα, όταν ο Άρης τόσκασε με την ανιψιά μου, ήρθαν τα πάνω κάτω. Γιατί? Γιατί η Αγγέλα το μεγαλοποίησε, λες και είχε γίνει κανένα έγκλημα. Εμένα μου φαινόταν πάρα πολύ φυσικό. Δύο νέα παιδιά που αγάπησαν το ένα το άλλο. Χρυσάνθη, δώσε μια ευκαιρία στη σχέση σας. Είναι κρίμα να χωρίσετε έτσι. Χρειαζόμαστε χρόνο, Μάρο. Και ο Σταύρος και εγώ. Σκουδαστή, μήπως θες να γυρίσουμε πίσω? Όχι. Σίγουρα? Ναι. Κάπου εδώ η μητέρα είχε κάνει μια τρύπα στο φράξι και το έσκαγε από εδώ. Και θυμάμαι τότε εγώ και ο θείος την πληρώναμε, γιατί η μητέρα της έλεγε ότι μη στέγαμε που την αφήναμε να κάνει το κεφάλι της καλάδας. Για κάτσε λίγο. Όχι, πιο κάτω πρέπει να είναι. Εδώ που τα λέμε, βέβαια η μητέρα σου ήταν λίγο απρόσεκτη, έτσι. Όπως και εγώ. Σαν και σένα, ακριβώς. Μετά που μεγαλώσαμε, βέβαια, την πρόσεχα εγώ να μην πέσει και χτυπήσει και πάει τίποτα. Όπως προσέχεις και εμένα. Ναι, αγάπη μου. Για κάτσε λίγο. Κάτσε. Εδώ πρέπει να γέλα. Κάθε μέρα θα το χτίσεις. Και τα μανιτάρια? Τα μανιτάρια είναι στην άλλη πλευρά. Και το σπίτι που έμενες? Το σπίτι είναι όπως μπαίνεις στο κτήμα, στο δεξί σου χέρι. Και η μαμά? Τι μαμά, αφού ξέρεις για τη μαμά. Πες μου κι άλλα. Μου πετούσε πέτρες στο παράθυρο.
Πολύ άτακτη. Ναι, ήταν πολύ άτακτη. Πολύ. Σ' αρέσει εδώ, ζωγούλα μου. Ψυχή. Έλλη, το βλέπεις αυτό το άλογο. Είναι το άλογο της μαμάς σου. Το πήρε ο Σταύρος πίσω τελικά. Ξέρεις πώς τα άλογο σε αυτό το άλογο μαμάς σου. Κοίταξε, κοίταξε, κοίταξε. Κοίτα πώς σε κοιτάει. Κατάλαβε ότι είσαι κόρη της Ειρήνης. Κοίταξε τι όμορφο που είναι. Μην αφήσεις να την αγγίξει άλλος εκτός από μένα. Έτσι θα την βαφτίσω. Ψυχή. Θα το πάρουμε το άλογο. Βέβαια. Ναι, αγάπη μου, όταν αποκτήσουμε κι εμείς ένα κτήμα σαν κι αυτό, θα το πάρουμε. Συμφωνεί. Σύμφωνα. Αν ήσουν άλογο, θα σου άρεσε να μένεις εδώ. Μόνο εδώ. Θέλω άλλο. Πάμε τώρα γιατί θα έρθουν να πάρουν και το άλλο. Γλυκιά μου, γιατί είσαι μες στη μέση του δρόμου. Μόνη σου είσαι. Όχι. Με τον μπαμπά μου. Και πού είναι ο μπαμπάς σου. Στο κτήμα. Έλα να τον βρούμε. Έλα, μη φοβάσαι. Είμαι τα σκάλα. Σπίτι, δεν σε θυμάμαι. Το μπαμπά σου πώς τον λένε. Δεν θες να μου πεις το όνομά του. Η μαμά σου. Πώς τη λένε τη μαμά σου. Ειρήνη. Ειρήνη. Έλα, πάμε καλύτερα στον δρόμο. Έλλη!
Έλλη! Πού πας, κορίτσι μου? Τι σημαίνει εδώ, δεν κατάλαβα. Πού πας εσύ με την κόρη μου? Έψαχνα να σας βρω. Τι πράγμα? Τη βρήκαμε στη μέση του δρόμου ολομόναχη. Δεν πήγα να της κάνω κακό. Δεν με πείραξε. Μισό λεπτό, μη φεύγετε. Συγγνώμη, απλά φοβήθηκα ότι πήγαν να μου την πάρουν γι' αυτό. Δεν πειράζει. Δεν είσαστε από εδώ. Όχι, δεν είμαστε από εδώ. Χρυσάνθε. Μ' άρεσε. Και σένα πώς σε λένε? Έλλη. Έλλη. Τι ωραίο όνομα. Χάρηκα πολύ. Κι εγώ. Ανέβω στο κτήμα, θα έρθεις. Τα περιμένω το Σταύρο. Τι κάνουμε τώρα, Θοδωρή? Με τον Άρη τι κάνουμε? Εσύ τίποτα. Εγώ ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα. Έβγαλες τον Άρη από εδώ μέσα και καθάρισες, νομίζεις? Είσαι απίστευτος. Όχι μαθήματα ηθικής σε μένα, δεν είσαι καλύτερος. Με κατηγορείς για κάτι? Δεν είδα να του σταθείς του φίλου σου όταν σε χρειαζόταν. Του είχα πει να παραδοθεί. Να καθαρίσει το όνομά του. Εγώ θα φρόντιζα για όλα. Εγώ γιατί ακούω ένοχη στη φωνή σου? Δεν κατάλαβα. Θα με βγάλεις και ένοχο τώρα? Σε αυτή την υπόθεση όλοι είμαστε ένοχοι λίγο πολύ. Εσύ κάτι παραπάνω από εμάς. Με ποιο δικαίωμα πέταξες τον Άρη έξω από την περιουσία του Ζαΐμι? Ο Ζαΐμις έκανε ένα λάθος. Εγώ απλά το διόρθωσα. Πήγες κόντρα στην τελευταία του επιθυμία. Τι συμβαίνει? Έγινες ευαίσθητος ξαφνικά? Μήπως διακόπτω? Σε ήθελα για κάτι νομικές διατυπώσεις και εσύ έφυγες. Σου άφησα τους δύο βοηθούς μου. Αν ήθελα τους δύο βοηθούς σου, θα τους είχα προσλάβει. Δεν είναι δική μου δουλειά η συνεννόηση με τον υπόδρομο. Νόμιζα πως εσύ έχεις αναλάβει όλα τα νομικά θέματα. Και ξαφνικά μαθαίνω πως διορίζεις αντικαταστάτες. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θα έπρεπε να μάθω? Υπάρχει? Πού πας, δεν τελειώσαμε? Έλα, σκάστε, σας βαρέθηκα. Σου έχω αφήσει ένα ντοσιέ πάνω στο γραφείο σου εδώ και μια εβδομάδα. Έχω καθαρίσει με τα συμβόλαια και με τις συμφωνίες. Μέχρι και τα συμβόλαια της δημοπρασίας σου έχω ετοιμάσει. Τα έχεις δει? Δεν μπορεί να μην τα έχεις δει. Απλά γουστάρεις να καυγαδίζεις μαζί μου. Ναι, τα έχω δει. Αλλά από τη μέρα που ξαναμπήκε ο Στάικος στη ζωή μας, πάμε κατά διαόλου. Ετοιμαστείτε, γυρίζουμε στη Λαζαρίνα. Και φέρε μαζί σου και όσα έγγραφα αφορούν την υπόθεση του Στάικο. Θέλω να τα ελέγξω. Αν ο Άρης βγει καθαρός, είμαστε για φουντάρισμα και δύο. Πώς από εδώ? Ήθελα να δω που δουλεύεις. Περίμενες πολύ? Α, μόλις ήρθα. Πάμε. Θέλω να σου πω κάτι. Είχες κανένα νέο? Από το φίλο σου και την κόρη του? Όχι ακόμα. Αυτό το κοριτσάκι το έχω μέσα στην καρδιά μου. Ρε Ηλία, είδα το Μανουρά στον υπόδρομο. Δεν ξέρω, αλλά σαν να μην μου τα έλεγε καλά. Εσύ που είσαι καλύτερος ψυχολόγος από μένα, το θεωρείς ικανό να πουλήσει τον Άρη? Εμένα αυτός μου κάνει σαν βαρυπινίτης. Βαρυπινίτες δεν δύσκολα καρφώνουνε. Τίποτα άλλο? Αυτό. Οι βαρυπινίτες έχουν μπέσα. Το μυαλό τους δεν σκέφτεται σαν και το δικό μας. Έτσι είναι και ο δικηγόρος. Δεν σκέφτεται σαν και εμάς. Μακάρι να είναι όπως τα λες. Έλα να σου γνωρίσω τώρα την αφεντική να μου. Αν δεν ήταν αυτή να με μαζέψει μόλις βγήκα από τη φυλακή, ούτε εγώ δεν ξέρω πού θα είχα καταλήξει.